Το μέλλον και οι προοπτικές του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών θα συζητηθεί σε ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στα γραφεία του. Ο ομιλητής θα είναι ο διοικητής του ασφαλιστικού φορέα, Αναστάσιος Πετρόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναμένεται να παρουσιαστούν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών, ασφαλιστικές, νομικές, φορολογικές, τραπεζικές και άλλες που προσφέρονται ήδη στα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου δωρεάν. Το θέμα είναι οι προοπτικές του ασφαλιστικού μας φορέα του ΟΑΕ και φυσικά θα συζητηθούν όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τον οργανισμό. Μία σειρά από νομοθετήματα τα οποία έχουν περάσει προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, αλλά και μία σειρά προτάσεων τις οποίες θα απευθύνουν οι φορείς οι οποίοι θα συμμετέχουν στην εκδήλωση. Να πούμε ότι ο κύριος Πετρόπουλος θα είναι από τις 5.30 ώρα εδώ, ο διοικητής, 6 ώρα θα δεχτεί τους φορείς της πόλης, τους επαγγελματικούς φορείς της πόλης που έχουν σχέση με τον ΟΑΕ και 7 η ώρα θα μιλήσει σε συγκέντρωση όπου όλοι οι συνάδελφοι καλούνται και να καταθέσουν προβλήματά τους, προβληματισμούς τους και οποιασδήποτε προτάσεις έχουν σε σχέση με το μέλλον του ΟΑΕ. Δείχνει και μια αλλαγή νοοτροπίας, επειδή είμαι και συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα του ΟΑΕ. Αυτό που κάναμε από την πρώτη μέρα, γιατί μια φορά συνεδριάσαμε λόγω κατάληψης των γραφείων που συνεχίζει και υφίσταται μέχρι σήμερα, των γραφείων του ΟΑΕ, έτσι. Αυτό που είναι το σύνθημα που έχει δώσει ο διοικητής και το ακολουθούμε είναι να διορθώσουμε επιτόπου προβλήματα και να δούμε τα προβλήματα και ιδιαίτερα κάθε τοπικής κοινωνίας χωριστά. Πιστεύω ότι θα γίνει πλούσιος διάλογος και από αυτό το διάλογο όλοι έχουν να βγουν κερδισμένοι, γιατί είδαμε ότι ο νόμος που πέρασε των 100 δόσεων προσέλκυσε περίπου το 1 τρίτο των ανασφάλιστων επαγγελματιών, που ήταν κάτι σημαντικό και δίνει αναπνοή για τους επαγγελματίες.